καλησπέρα σε όλους από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Όχι, δεν γονέστη για τον τέταρτο μιλό της Evolution. Η Παρτουζάν φιλοξενεί τους Αμπαλίερς. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν λίγο διαφορετικές πορείες μέχρι στιγμής. Η Παρτουζάν βρίσκεται στο 3-4, εγώ την ξέρω αρκετά καλά πλέον. Τους έχω κάνει νομίζω οι 4 ή 5 μάτς. Οπότε έχω μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Νακόπουλος, πρώτο καλάθι αναμέτρησης. Τελευταία αγωνιστική. Ασπρόμαυροι ηττήθηκαν στο Κάρβουνα από τους Λύκους σε ένα μάτς που ήμουν και εγώ εκεί. Πολύ δραματικό φινάλε. Οι Λύκοι νομίζω το πήραν στα σημεία. Ομάδα του Καρασμά και πάλι κατεβαίνει με απουσίες. Εντάξει, θα μου πείτε κλασικά πράγματα. Η πεντάδα για αυτούς είναι δωδεκάδα, όπως τους λέω και εγώ. Είναι καλή όμως, στα χαρτιά φαίνεται καλή, είναι πολύ ισορροπημένη η πεντάδα. Από την άλλη, οι Αμπαλίερς δεν έχουν πετύχει ακόμα την πρώτη τους νίκη. Την τελευταία αγωνιστική ηττήθηκαν απέναντι στους Δαλάι Κλάμα με 70-53. Και σήμερα έχουν κατεβάσει εξάδα, είναι κατά έναν περισσότεροι από την Παρτουζάν. Ριγανάκος άστοχο το χουκ, rebound ο Παυλόπουλος, φάουλ και δύο βολές. Ο εκπρόσωπος τύπου της Παρτουζάν, του οποίου εγώ του πέταξα και το διράκι που πρέπει, ότι κάποια στιγμή ο Καραδήμας πρέπει να του βάλει μια αύξηση, γιατί εκτελεί και ευθύνες εκπρόσωπου τύπου πέρα από τις αγωνιστικές. Μία στις δύο για τον Σπύρο, 3-0. Μπάλα στη γωνία, Φάνος θα σκοθεί για 3 και θα ευστοχίσει. Φάνος νομίζω ήταν πέρσι ένας εκ των πρωταγωνιστών, ένας από τους πολύ καλούς, τουλάχιστον επιθετικά παίκτες των Αμπαλίερς. Οι Αμπαλίερς θα θυμίσω ότι πέρσι έπαιζαν στην Development 1. Πήρανε την άνοδο, αν θυμάμαι καλά, στον τέταρτο όμιλο, δεν είμαι και σίγουρος. Αν έτρεχαν κατηγορία, φέτος νομίζω δεν έχουν ρολάρει ακόμα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Πολυχρόνης στην ο Μανώλης. Μπαλά στην 45, έφτιαχο τυποτάκι ξανά από τον Βερνίκο. Έχουμε δύο Θάνους, έχουμε και τον Σωτήρη και τον Νικόλα στους άσπρους. Ριγανάκος Φωτεράκη άστοχο. Νακόπουλος κατεβάζει και βγάζει έξω ξανά στο Ριγανάκο. Καραδήμας Παυλόπουλος. Μπαλά στη γωνία, Νακόπουλος προσπίτε. Περνάει από τα αριστερά, αλλά δεν τελειώνει την φάση. Μπαλά βγαίνει εκτός από τα χέρια του Ριγανάκου. Επαναφορά από το πλάι για τους Αμπαλίερς, Θάνος κατεβάζει. Ωραία συνεργασία και τελείωμα από κοντά για Γερός Βερνίκου, φτάνει στους 5 πόντους. Κάπως έτσι γυλάει το πόρτο, 3 λεπτό, 3-8, συν 5 για τους Αμπαλίερς. Ριγανάκος, γράφει στην ισορροπία του, τον βρίσκει ο Καραδήμας, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Πρόεδρε, να πούμε ότι είναι, νομίζω ότι είναι και προπονητής στην ομάδα. Έχει 3-4 τίποτα μέσα στο όρος κάθε μάτς, ό,τι και να γίνει, όπου και να παίζουνε. Ακόμα δύο πόντι από τον Νικόλα τον Φανό. Η πρώτη του. Αυτό που λέγαμε, σαν να το είχα προβλέψει.
Corinthians Cavaliers. Βερνίκος ψάχνει την καλύτερη επιλογή. Θα περάσει από τα αριστερά, θα σταματήσει την τρίπλα. Μπαλά έξω στον Θάνο, πίσω σκοθεί για 3. Αυτή τη φορά θα σκοθήσει 1-2 για τον Σωτήρη. Φάουλ πάνω στο Τζαμπλέ. Πρώτο για τις απολύες, πρώτο και για το μάτς. Νομίζω καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει την ευχαίρεια να ρισκάρει με τα φάουλ. Παυλόπουλος, ωραία πάσα, Ριγανάκος από κοντά. Πρώτη πόντη και για τον Χρήστο. Το 10 μειώνουν ξανά στους δύο πόντους οι αθρομαύροι. Ο τρίποντο ακόμα να λυπάμε. Ο Νακόπουλος θα διατηρήσει την κατοχή. Παραπαθήτως, κατοχή παραμένει για την Παρτουζάν. Ωραίος εδώ ο Θάνος, παραδέχτηκε και μόνος του. Δύο πάνω, φανάζει ο Καραδήμας. Θα βρει λίγο χώρο, θα σηκωθεί, αλλά θα στοχίσει. Λοιπόν, ακόμα ένας Σωτήρης. Οι Αμπαλίες νομίζω ότι έχουν, μάλλον φέτος, είναι κατά έναν παίκτη λιγότεροι. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά έχουν δώσει μια μεταγραφή στην ΑΜΟΚ. Ένα από τους πολύ καλούς τους παίχτες. Έβαλαν ταμεία στα λεφτά. Όχι, έβαλαν λεφτά στα ταμεία της ομάδας. Όχι, ταμεία στα λεφτά της ομάδας. Εδώ μπλούμε και αυτό. Δέκα-δέκα, όσο εγώ λέω τα δικά μου. Ξανά στα ίσια το μάτς. Τσαπλές κλέβει. Θα περάσει, θα αφήσει ωραία την πάσα κοντά, από κοντά μάλλον ακόμα ένα καλάθι για τον Ακόπουλο. Ξέρουν πολύ καλά να παίζουν μεταξύ τους οι αφρομαύροι. Δεν ξέρω αν παίζουν και αλλού, πάντως φαίνεται ότι υπάρχει χημία. Ωραία πάσα από το Σωτήρι. Βήματα με τα οποία χρεώνεται ο Θάνος. Αλλαγές. Μέσα ο Κρητικός, έξω για λίγο στα μπράσια ο Μανώλης. Παρτιζάν βρίσκεται πλέον μπροστά στο σκορ με συν 2. 3:50 στο ρολόι. Τσαφλές στην επιλογή στην κορυφή, η μπάλα στη γωνία στον Ακόπουλο. Βέβαια θα βρει λίγο χώρο. Λάβασε να περάσει τον Τσαφλέ. Πολύ καλή άμυνα και κλέψιμο από τους Αμπαλίερς. Ακόμπλες βάζει και τα χέρια του σωστά, αλλά δεν είναι την φάση. Ούτε σε πρώτο, ούτε σε δεύτερο χρόνο. Πολυχρόνης. Φαουλ. Ο Τσαπλές το παραδέχεται. Τσαπλές ο οποίος με τους λίκους δεν είχε κατέβει σίγουρα. Όπως είχε κατέβει τελευταία φορά στο σεφ, τουλάχιστον τότε τον είχα δει εγώ. Κριτικός. Θάνος, βάλα ξανά έξω, φλοντεράει από το κέντρο άστοχο. Μάχες για τα ριμπάμπ, κατεβάζει τελικά ο Βερνίκος. Θάνος, βρήκε λίγο χώρο, σήκωθηκε, αλλά στόχισε. Είπαμε ακόμα είναι ο Νακόπουλος, νομίζω ότι οι 4 ή 5 μέχρι στιγμής. Φτιάχνουν soft line. Καναδίμας, Παυλόπουλος, σήκωρε Σπύρο. Έμεινε μόνος του, μπλοκ εντυπωσιακά και ψηλά από τον Κρητικό. Πολυχρόνης. Μπέτα χαμηλά στον Βερνίκο. Ποιος παίζει με πλάτη, σηκώνεται, αλλά αστοχή. Στο fade away, rebound, ο Καραδήμας. 2,5 λεπτά στο ρολόι, 12-10 παραμένει σε θέση του Γουί Παρτουζάν. Τσαπλές, Νακόπουλος, μπαλά χαμηλά στον Ριγανάκο, ο οποίος παίζει με πλάτη, γυρνάει, αλλά δεν είναι στοχή. Κατοχή παραμένει για τους γηπεδούχους.
Χάλανδη μας την επαναφορά. Παυλόπουλος Ριγανάκος θα ανοίξει το λογαριασμό του μέση απόσταση. Νομίζω είχε βάλει ένα καλάθι από κοντά. Οπότε τώρα έβαλε και ένα mid-range. Φτάνει τους 4 μαζί με τον Ακόπουλο. Οδηγεί επιθετικά την Παρτιζάν. Ρίκος δεν υποδέχεται καλά την μπάλα, κλέβει ο Τσαπλές. Τελευταία 100 δεύτερα. Τσαπλές περνάει αλάστοχη στο δεξί layup. Μπάλα στον Φάνο, κλέβει ξανά. Πολύ καλή άμυνα στην πρώτη πάσα από την Παρτιζάν. Αυτή τη φορά δεν θα προφέρει καρπούς. Πολυχρόνητα ανεβάζει. Έχουμε φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Δύο βολές για τον Βερτικό. Μέσα η πρώτη. Και την Παρτιζάν. Για να προχωρεί ωραία την μπάλα και να βρει και σκορ. Με το ριγανάκι. Δύο στους δύο. Από τον κριτικό. Ένα και δέκα. Μειώνουν στους δύο για μπαλί. Ριγανάκος δεν αυξάνει την διαφορά. Παυλόπουλος. Ακόπουλος προσπείται. Περνάει και χρόνεται με βήματα, νομίζω. Αυτό ακριβώς. Με 14-12. Ακόμα μια καλή άμυνα από τον Ριγανάκο. Καραδήμας. Μπάλα χαμηλά και από εκεί έξω στον Ακόπουλο. Πρόεδρος θα σωθεί για 3-6-6 το ήξερε νομίζω, η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικών ορίων. Τι έγινε εδώ, θα ήθελα τον ρεύμα να κατεβάσει. Όπως και να έχει, άσχαμε στις απόστασεις. Τσαπλές. 15 δεύτερα. Δες ωραία πάσα. Παυλόπουλος άσχημος από κοντά. 3 δεύτερα, 2, 1. Δεν μπορεί να πετάξει την μπάλα για μπαρίες. Τέλος, πρώτο δεκαλέπτου, 14-12 μπροστά με 2 Παρτιζάν. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. 14-12, πρώτη επίθεση για την Παρτιζάν. Καραδήμας. Παυλόπουλος, Τσαπλές, η μπάλα ξανά στον πρόεδρο, ο οποίος θα το πάρει. Αλλά θα το χάσει. Μακρινό rebound. Και προποθέσεις έχουν διαζούμε τις Κατσαμπαλιέρς. Το εσφαιρικό στο οποίο θα κάνει και ο Ριγανάκος. Βερνίκος. Η μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Θα μπορούσε εύκολα να κερδίσει μέσα στο καλάθι. Τσαπλές. Καραδήμας. Ο Παυλόπουλος αφήνει τον Ακόπουλο, ο οποίος σηκώνεται για 3, αλλά αστοχή. Πάνω θα αντεβάζει και τρέχει. Νομίζω έχει αυτό το πλεονέκτημα. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, μπορεί να είναι και μικρότερο στην ηλικία σε όλο το γήπεδο. Δυνατό παιδί. Αυτοκατό τρίποντο, ριμπάουντ ο Τσαπλές. Ακόπουλος και Παυλόπουλος τρέχουν στα φτερά. Τσαπλές προσπίθεται την πάσα, αφήνει τελικά στον Ακόπουλο. Αλλά είναι αργά, ο Θάνος έχει πάρει καλή θέση και κλέβει. Ωραία, πάσα, ωραίο σπιν. Λάθος όμως η πάσα από τον κριτικό. Ακόπουλος πάει πολύ γρήγορα και τελειώνει την πάσα από αριστερά. Time out. Οι Αμπαλίες 16-12. Επαναφορά από την baseline, ο Τσαμπαλίερς.
στα δεξιά θα σπάσει την μπάλα έξω, κριτικός, θα βρει χώρο, θα περάσει και θα δεχτεί το μπλοκ από το Ριγανάκο. Δέκα δεύτερα για την επίθεση του Ναμπαλίερ, τριποντάκι κατευθείαν, άστοχα από την γωνία, διακύρωση του κριτικού, κατεβάζει τις απλές. Καραδήμας, τα πλές, Ακόπουλος έμεινε μόνος του, αλλά δεν σηκώθηκε για τρεις. Μπάλα ξανά σε εκείνον, Ριγανάκος, Καραδήμας από τα 6.75. Θα το πεις ξανά ο πρόεδρος, τι έχει γίνει, τον έχουμε πιάσει. Μετά την πλάγια γραμμή, ο Θάνος. Κάπως έτσι κυλάνε τα πρώτα 2,5 λεπτά εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Συν 4 για την Παρτουζάν. Πολύ καλή άμυνα του Θάνου. Μπάλα στον Παυλόπουλο. Νακόπουλος βρήκε χώρα αλλά δεν σηκώθηκε. Καραδήμας, Παυλόπουλος στο low post. Παίζει με πλάτη, γυρνάει. Αλλά αστοχή. Ακόμα ένα επιθετικό rebound του Παρτουζάν. Αυτός έκανε ανανεωθεί. Παυλόπουλος αποδίδει στον Βολόν. Μπάλα δεν κλείνει το μάτι. Rebound ο Θάνος. Πολύ καλή ανάπτυξη. Έγινε το deflection αλλά εκεί παραμένει στα Βαλίερς. 16-12. Θάνος. Έτσι drive δύσκολο και άστοχο. Από τον Βερνίκο. Κατοχή περνάει στην Παρτουζάν. Τσαπλές θα ανεβάζει. Καραδήμας, Παυλόπουλος, τσαπλές προσπίθε, ωραία την πάσα, έμεινε μόνος του και το χλάτσωσε. Δεκαεννέα, δώδεκα. Άκου δίκια, τέσσερα περίπου λεπτά για Μπαλιέτς. Για να δούμε αν θα σπάσει το ρόδι τώρα. Κριτικός, αφήνει ωραία την πάσα, καλάθι, από κοντά. Διαχειρός Μανώλη, σαν να με άκουσε. Απλές, Καραδήμας, έμεινε μόνος του, αλλά στόχισε. Ο Ριγανάκος, η μπάλα έξω, Ταπλέ. Ταπλές, προσπίτε, ωραία, και αυτή την πάσα. Φάουλ και δύο βολές. Φάουλ από τον κριτικό. Κάνει και κρύο. Θα μας εμπετύχει ο άλλος στο χέρι. Ψιλομπονάει. Προφανώς δεν έγινε καμία σκοπιμότητα. Δεν καταλαβαίνει. Ο Νακόπουλος μία σημεία. Στις δύο για τον Νίκο κάνει γρήγορα τους 4 πόντους 21-14 και το 7-0 σερί τον Σπρόγρο 7-2 μάλλον σερί με συγχωρείτε, καλά κρατεί. Έχει σκοράρει και ο Μανώλης για τους Αμπαλίερς. Πολυχρόνης. Θα γυρίσει ωραία, θα ξεφύγει, αλλά θα τελειώσει την φάση. Τσαπλές κατεβάζει. Τσαπλές, Ριγανάκος, υποδέχει την μπάλα στο ξενβολόν. Φλοτεράκι, άστοχο. Πάλι εκτός, κατοχή περνάει ξανά στο Μπαλίερς. Θάνος. Ωραίο μας από αυτό, Θάνος, εναντίον Νακόπουλος. Κριτικός για τρεις, όχι.
rebound. Ο Παυλόπουλος θα ανεβάλει το απλές. Νακόπουλος. Απλές. Δύο, φωνάζει, μπάλα φτάνει στη γωνία. Στον πρόεδρο. Rebound ο Θάνος. 4,5 λεπτά στο ρολόι. Προβάδισμα 7 πόντων για την Παρτιζάν, 21-14. Κριτικός. Απλές αφήνει στον ενδιασμό. Θα περάσει αλλά θα κρατηθεί με μεταφορά της μπάλας. Σωστό το κολ. Σωτήρ θα κάνει την επαναφορά. Πολυχρόνος κατεβάζει. Κριτικός από κοντά. Έχουμε φάουλ και δύο βολές. Τον κριτικό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καραδήμας, Νακόπουλος, Τσαπλές. Μπάλα επιστήνει παροδικά από τα χέρια. Ωραία, θα βρωθεί Τσαπλές. Τριγανάκος, Νακόπουλος. Μπάλα χρήμα, Τριγανάκο. Έχουμε τρία δεύτερα. Σωστό. Πολύ καλή άμυνα από τους Αμπαλίερς. Σκορ μέχρι στιγμής για Μπαλίερς. Θα μου πείτε βέβαια είναι και 6. Πράγμα πολύ δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Αυτός ο αριθμός που έχουν σήμερα. Το 5 και το 6 είναι πάρα πολύ δύσκολο για 40 λεπτά. Όποιος και να είσαι. Εργανάκος ακόμα 2 πόντι. Όπως και να έχει το Δεκέμβριος είναι κοντά. Η Παρτιζάν ξέρει ότι έχει υποσχεθεί κάποιες μεταγραφές για τους Αμπαλίες. Δεν έχουμε μάθει κάτι. Από κοντά δεύτερος Μανώλη. Αλλά νομίζω ότι αν κάνουν 2-3 σωστές προσθήκες, η σεζόν είναι μακριά και μπορούν να αλλάξουν την εικόνα τους για Αμπαλίες. Το αφήνω εγώ εδώ να υπάρχει αυτό. Πολυχρόνης. Θα ψάξει την πάσα, θα βρει έξω τον Θάνο. Ποιος θα σκοθεί για 3. Αλλά θα αστοχίσει. Λοιπόν, ο Παυλόπουλος και μπάλα του Ταμπλέ. 2 λεπτά ακριβώς για την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ταμπλές. Λιγανάκος. Θα δεις λίγο χώρο. Υπάρχουν βήματα. Timeout 23-16, 2 λεπτά παρά 1 δευτερόλεπτο για την λήξη του πρώτου μέρους. Επιστρέφουμε το timeout. Κριτικός κατεβάζει. Κριτικός. Θάνος θα σηκωθεί για 3. Θα στοχίσει. Rebound ο Παυλόπουλος. Νακόπουλος. 2-2 είναι πολύ γρήγορος ο Νίκος, αλλά θα στοχίσει. Ριγανάκος γυρνάει και θα δίνει δεύτερο χρόνο. Ακόμα ένα κρέφτη που είναι την Παρτιζάν. Ριγόπουλος τρέχει. Ριγανάκος. Νακόπουλος, νομίζω την μπάλα θα περάσει στον Καραδήμα. Όχι, έχει μείνει τελείως μόνο στα πλές, αλλά δεν σηκώνεται.
Στεφόπουλος για 3. Άστοχος από τη γωνία, αμυντικό rebound από τον Βερνικό. Πολυχρόνων θα αντεβάζει. Τελευταία 45 δεύτερα. Κριτικός. Θα περάσει από τα δεξιά, θα σπάσει την μπαλά έξω. Σε αγιολέ σε κατάσταση ο Σωτήρης, από ό,τι καταλαβαίνω. Τρία δεύτερα σούτ για 3, άστοχο. Κριτικός από κοντά, φάουλ. Έχει χτυπήσει Στεφάνη. Έχω την αίσθηση ότι ο χρόνος έχει ανανεωθεί, μπορεί να κάνω και λάθος. Επαναφορά από την baseline τελικά για τους Cavaliers. 12 δεύτερα έχουν στη διάθεσή τους. Πολυχρόνης επαναφέρει. Πολυχρόνης περνάει από το κεντρικό διάδρομο, μπλοκ ψηλά και εντυπωσιακά από τον Ακόπουλο. Έτσι, 14 δεύτερα, όλα στην διάθεση των Cavaliers. Τι έχουμε. Έξι δεύτερα για επίθεση. Δικό μου το λάθος. Όπλος με 4, Τσαπλές με 3 και Ριγανάκος με 4. Η σκόρερ της Παρτιζάν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Από την άλλη, Μανώλης με 2 και τυχώς με 1. Τυχώς, ακόμα 2 πόντι του λογαριασμού του. Ταϊμάω την Παρτιζάν. 7,7 στο ρολόι, τελευταία επίθεση λογικά για την Παρτιζάν. Τσαπλές τρέχει, κερδίζει φάουλ. Ψηλά από τον Μανώλη. Τρίτο για τους Cavaliers. 3,6 ρολόι. Νακόπουλος, καραδί μας. Καθαρά με το κλέψιμο, χρόνος τελειώνει. Σάλλοντας από το κέντρο. Καλό ήταν το σουτ, η μπάλα δεν καταλήξει το καλάθι. 25-18, σκορ πρώτου μέρους. Δεύτερο μέρος εδώ στον Άγιο Νικόλαο. 25-18, συν 7 για την Παρτιζάν. Θάνος. Μανώλης, άστοχος. Για 2, ριμπάουντ Ανακόπουλος. Τσαπλές. Θα κατεβάσει, θα περάσει μπάλα χαμηλά στον Ριγανάκο. Ο οποίος παίζει με πλάτη, γυρνάει. Αλλά στοχεί στην πρώτη προσπάθεια. Πολυχρόνης. Κατεβάζουν την μπάλα οι Cavaliers. Την μπάλα στο θετικό. Ψάχνει να βρει χώρο, περνάει την μπάλα έξω. Θάνος, θετικός, 3 δεύτερα πρέπει να σηκωθεί, θα το κάνει και θα ευστοχίσει. Ξεκινούν πολύ καλά οι Cavaliers. Πρώτο τριποντάκι του κινητικού νομίζω για σήμερα στο μάτς. Έχει ακόμα 2 πόντους στο πρώτο και άλλους 3 ακόμα. Απάντηση μάλλον από τον Ακόπουλο. Έξι πόντι για τον κριτικό. Και 6-8. Μπαλά έξω. Θα σκοτεί ξανά και θα το βάλει και αυτό. Έκανε φοβερό ζέσταμα
πρώτο ημίχρονο από ό,τι φαίνεται. 28-24 μειώνουν στους 4 πόντους τους για Μπαλίερς. Παυλόπουλος θα απαντήσει. Όχι. Rebound. Ο Θάνος. Καβάλα, καβάλα φωνάζουν. Σταματάει τρίπλα και περνάει την μπάλα χαμηλά στον αδερφό του. Με φάουλ. Δύο παραδέκατες απλές. Πρώτο του τρίτου δεκαλέπτου. Επαναφορά από την baseline για τους Μπαλίερς. Πολυχρόνης βρήκε χώρο, σηκώθηκε και κόσταξε και αυτό. Οι Μπαλίερς είναι εδώ. Λίγη ψυχολογία θέλουν από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι καθόλου κακή ομάδα. Δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές και σε άλλα μάτς, πολλές φορές του ρίχνει λίγο στάχτη στα μάτια βαθμολογία. Έχει το παντιγοντάκι ξανά ο Νακόπουλος. Βρέχει τρίποντα στην τρίτη περίοδο. Θάνος. Ξηλά. Από τον Μανώλη. Κριτικός ξανά για τρεις. Το βάζει και αυτό 3-3. Σε δαιμονιώδη κατάσταση ο κριτικός. 3 τρίποντα σε 3 λεπτά. Ένα τρίποντο το λεπτό πάει αυτό πάνω κάτω και λιγότερα είναι. Έχει 19 βαλε το λεπτό, οπότε είναι κοντά στα 2.40. Ένα ακόμα πόντος, ένα δύο το μάλλον. Θάνος Θεοδρέ, 29. Συν 4 παραμένει για την Παρτουζάν, Παόλο Ριγανάκος. Θάνος περιπτώσει τον κριτικό. Προφανώς πάει άμυνα πιο πίσω πάνω του. Έχει πάλι ένα τρίποντο άνθρωπος. Φάουλ πάνω στον Τζαπλέ. Ο οποίος το χρόνεται νομίζω ο Νικόλας ο Θάνος. Παραφορά μου τον Τζαπλέ. Ριγανάκος. Κόπουλος. Άμυνα ζώνης 3-2 νομίζω για Μπαλίερς. Καπλές ωραία στα βροχίδρες και λίγο χώρος πάει την μπάλα έξω στον Ακόπουλο. Ξανά για τρεις εκείνος, άστοχος. Μακρινό ριμπάντο Καραδήμας. Καραδήμας για 2, εύστοχος ο πρόεδρος. Απαντάει ξανά ο Νικόλας. Δίνει λύσεις και πίσω και μπροστά. Όχι. Νομίζω τον Μπερδετσά είναι η πρώτη του πόντι. Έχουμε 2 δεκάλεπτο. 35-31. Εμπλιασμός από τον Σαμπαλίερς. Πάλι εκτός από τα χέρια νομίζω παικτών της Παρτουζάν, δεν καταλαβαίνω ποιος την έβγαλε. Επαναφορά από την baseline για τους φιλοξενούμενους. Κριτικός catch and shoot, τι, και το Θάνος. Catch and shoot, άστοχος, λοιπόν τους απλές. Τσαπλές, Καραδήμας έμεινε μόνος του, σηκώθηκε, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Πολυχρόνης. Τρεις για τρεις τριποντάκια. Ακόμα ένα από το Θάνο. Μειώνουν στον πόντο οι Μπαλίερς. Είναι νομίζω δεδομένο ότι το αξίζουν. Έχω κάνει φοβερή δουλειά στα πρώτα 5 λεπτά. Νομίζω έχουν σκοράρει 16 ποντούς. Ναι, 16 ποντούς στα 5 λεπτά και είχαν βάλει 18 σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να κλέψουμε την Παρτουζάν.
φοβερό ξεσπάσμα. 35-34 απαντάει ξανά από κοντά ο Παυλόπουλος. Μανώλης Αγελάς θα βάλει φρένο. Πολυχρόνης, τρίπλα, σουτ. Και αυτό μπροστά. Όχι μπροστά, δικό μου το λάθος, 36. Τον μπέρδεψα. Στους τέλος ο Πολυχρόνης, 3 ο Σωτήρης ο Θάνος, 2 ο Νικόλας. Και 9 πόντους με 3 τρίποντα ο Κρητικός. Ταπλές. Ριγανάκο Φλωτεράκη, εύστοχο. Συν 3 ξανά για την Παρτιζάν, 39-36. Στους 4 ο Ριγανάκος, ακολουθεί και αυτός τον Ακόπουλο, ο οποίος έχει βάλει 6. Πάσε το κόψιμο. Κριτικός του 5 για να την πάση από κάτω, λοιπόν το καραδί μας. Μας τύπησε όλα καλά, όπως φαίνεται. Ταπλές πρέπει να περάσει στο κέντρο. Καραδίμας. Εκεί παραμένει για την Παρτιζάν. Time out. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Μπαλίες. Ο Πολυχρόνης ανεβάζει 2:30 αυτό στο ρολόι. Το μάτς είναι ντέρμπι, το έχουν γυρίσει για τα καλά οι Μπαλίες. Πολυχρόνης για 3. Κόντρο το σουτ, rebound ο Παυλόπουλος. Σταυλές. Καραδίμας. Περάσει την μπάλα χαμηλά, είναι εκεί να κλέψει ο Κρητικός. Τρέχει ο Απόστολος. Μπάλα χαμηλά, άσχημα. Από κοντά. Ακόπουλος θα ανεβάζει και τρέχει. Ταπλές, έμεινε μόνος του και τελείωσε την πάσα από κοντά. Παραδένετε 16 συν 5 ξανά για την Παρτιζάν. Παρέμεινε ψύχρεμη. Κεντρικός παίζει με πλάτη. Καπλούν θα ανεβάζει 1,5 λεπτό. Λες Ριγανάκος και αυτό από κοντά. 43-16 προβάδισμα. Εκ νέου. Συν 7 για την Παρτιζάν. Επιστρέφουμε το time out. Αν θα ανεβάζει 43-36. Άλλος, μπάλα, δεν θα πέσει ποτέ χαμηλά. Ένα και 10 τσαπλές. Θα περάσει την μπάλα στον Καραδίμα. Καραδίμας Κόπουλος, τσαπλές. Κρίνει ψηλά από τον Ριγανάκο. Μπάλα σε εκείνον. Στο δεύτερα Λακόπουλος και έξω. Ταπλές το ξανακάνει, αλλά δεν το βάζει αυτή τη φορά. Θάνος Παλαχαμιλά, Βερνίκος πέρα να φέρει να σώσει. Μισό λεπτό. 43-36, πέρα πέρα το φωνάζουν. Και καλά κάνουν, στο τσακ προλαβέ. Ταπλές, αφήνει ωραία στον Παυλόπουλο, ο οποίος κερδίζει χώρο και ευστοχή από κοντά. 45-36. Στους 4 και ο Σπύρος. Έξι. 5-4-3. Θάνος, μπάλα στον Βερνίκο, ο οποίος συμβαθήκα 3. Θα αστοχίσει τέλος της περίοδου στο συν 9 η Παρτιζάν. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, στον Αγιο Νικόλαο.
Πρώτη επίθεση για την Παρτιζάν. Καραδίμας, Παυλόπουλος έμεινε μόνος, σηκώθηκε αλλά στο εξέ, rebound ο κριτικός. Χάνος, μπάλα στην κορυφή στον κριτικό, ποιος θα περάσει από το κέντρο. Θα αφήσει μπάλα στον Νίκο. Χάνος, δύσκολο τρίποντο. Άστοχο, rebound ο Καραδίμας. Τσαπλές, Αριανάκος δεν έκοψε. Περίμενε να κατέβουν και οι υπόλοιποι συμπαίχτες του. Πολύ καλή άμυνα και κλέψιμο ο Βερνίκος. Πολυχρόνης προσπίθηκε, ξέφυγε, σηκώθηκε για δύο και έρθει το φάουλ και το θελέσει. Δύο βολές. Είπεις άσχημα εκεί πέρα ο Παυλόπουλος, αλλά σηκώνεται. Κάπως έτσι χυλάνε τα πρώτα 1:30 στο τελευταίο δεκάλεπτο. Τσαπλές, Καραδίμας. Ωραίο κόψιμο, Νακόπουλος τελειώνει και φάσα τα αριστερά. Στην τελευταία περίοδο, Βερνίκος παίζει με πλάτη, πάει την μπάλα έξω. Θάνος πάει στον αδερφό του, κλέβει όμως ο Νακόπουλος. Νακόπουλος περνάει από τα αριστερά, πάει πάρα πολύ γρήγορα. Ασυγγεσία μάλλον, μεταξύ του Παρτιζάν. Πάμε στον Παυλόπουλο. Τσαπλές. Κλέβει ο Θάνος. Παίζει στο διαφυνδιασμό. Κερδίστε φάλ του Καραδίμα. Βερνίκος περνάει από τα δεξιά, γυρνάει και γυρίζει το φάουλ και γυρίζει δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Δεν ξεκινάει καλά ο Βερνίκος. Καραδίμας, Παυλόπουλος παίζει με πλάτη. Κλείνει και ο Θάνος. Αλλά φτάνει στον Εργανάκο και από εκεί στον Ακόπουλο. Ωραία προσπίση, ξεφεύγει, κερδίζει χώρο. Καλάθι όχι, φάουλ ναι. Εξαιρετικό είναι το φάουλ. Τέταρτο για την Παρτιζάν, πρέπει να προσέχουν από εδώ και στο εξή γιατί απομένουν και 7 λεπτά παιχνιδιού. 45-18. Σε μονοψήφια διαφορά πλέον το μάτς. Θάνος για 3. Αστοχή, rebound ο Παυλόπουλος. Τσαπλές θα κατεβάσει.
περάσει το Ριγανάκο. Καραδήμας βρήκε χώρο, αλλά στο 6 η μπάλα εκτός. Τρία λεπτά έχουν κινηθεί, 3:20 για την ακρίβεια. Ο Τιχρόνης κλέβει ο Ριγανάκος. Σαπλές, Αγκόπουλος φεύγει σαν βέλος, αλλά χάνει την μπάλα. Κόζα χτύπησε ο Νίκος. Τριποντάκι, εύστοχο κριτικός. Είναι ακόμα ζεστός και τα αποδεικνύει. 47-40. 6 λεπτά πλέον μένουν στο ρολόι. Τα φλες, ωραία, τρίπλα. Λες, κάνει πάρα πολύ. Το νομίζω είναι η αγαπημένη του. Πάσε όσο να κόβουν για 3. Φάου ο Νίκολας ο Θάνος. Πρώτο για τις απαλίες, επαναφορά από την Πέις, δεν για την Παρτουζάν. Καραδί μας θα επαναφέρει. Παυλόπουλος στη γωνία θα φυλές. Δίσταθαν να καταγραφτεί, το είχαν σε δεύτερο χρόνο, αλλά αυτό έχει Παυλόπουλος ακόμα ένα επιθετικό rebound. Καραδί μας για 3. Μακρινό rebound, σώζει και κατεβάζει ο Βερνίκος. Όχι, είναι το κομμάτι του βήματα, κάπου εκεί. Περνάει ξανά στην Παρτουζάν. Δεν είναι νομίζω ότι κλείσει το χέρι. Να τα έχει. Παυλόπουλος. Από πίσω του στον Ακόπουλο. Θα του δώσει και ένα screen. Τα πλές για 3. Άστοχος, rebound. Ο Πολυχρόνης. Πέντε λεπτά στο ρολόι, κριτικός. Θα περάσει από το κέντρο, θα αφήσει ωραία στον Μανώλη. Πολυχρόνης, δίστασο, γιατί για 3. Κριτικός, κι αυτό. Όχι, rebound ο Παυλόπουλος. Έχει πολύ καλά αποστάσματα ο κριτικός. Έχει κάνει νομίζω φοβερό μάτς από το 3ο δεκάλεπτο και μετά. Ας το γοδοθόντο που τσάπνε. Θανός κατεβάζει. Θανός περνάει από τα δεξιά, βρίσκει χώρο. Έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη στο δελείο μάτι νομίζω. 4 ακριβώς λεπτά. Τα πλές. Κόπουλος. Καλά δε μας από τα εξαιρετικά και θα περάσει μπάλα. Χαμηλά να Κόπουλος βρήκε χώρο και τελείωσε τη φάση από κοντά. Σκόρερ ο Νακόπουλος. 3 Βερνικός και 2 Βερνικός. Σκόρερ για τα πρώτα 7 λεπτά. Βερνικός. Εύστοχο δεξί, lay-up. Ξέφυγε του πρόεδρου και τελείωσε εύκολα τη φάση. 49-43. Ριγανάκος. Κόπουλος, Καραδήμας από την κορυφή της ρακέτας. Πάμε ο Ριγανάκος, έχουμε φαουλ. Από την Παρτουζάν 49-43. Συμπληρωμένα τα ομαδικά για την Παρτουζάν. Ο κριτικός
μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Καραδί μας τα φλες. Θα προσπαθεί την πάσα δύσκολη από το κύρισε, rebound και καλάθι ο Παυλόπουλος. 51-45, 2-44 στο ρολόι. Θάνος θα σπάσει την μπάλα στην γωνία. Παντόρτωση από το Μανώλη. Rebound του Τσαφλές. Τσαφλές για δύο άστοχος. Rebound ο κριτικός, μπάλα στο Θάνο. Σουτ για τρεις, εύστοχο από το Θάνο. Πρώτο τριμπλάκι εδώ στο Σωτήρη. Ενώ στην τελευταία περίοδο Τσαπλές. Ωραία, πάει στο κόψιμο, Λακόπουλος, ανάποδο, layup, εύστοχο. Ακόμα δύο πόντι για τον περιφερειακό της Παρτουζάν. Εύστοχος ξανά ο Θάνος. 53-51, 1,5 λεπτό. Crunch time, το match έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός derby. Νακόπουλος, Ριγανάκος θα παίξει με πλάτη. Θα γυρίσει Τσαπλές για τρεις, άστοχος, Παυλόπουλος, φάουλ από τον κριτικό. Δεύτερο για τους Cavaliers. Τσαπλές. Είμαστε στα πλαίσια ξανά στην κορφή της ρακέτας, σωθεί για τρεις και θα εξοχίσει πολύ μεγάλο τρίποντο από τον άσο του Παρτιζάν. Θάνος περνάει, σπάει την μπάλα έξω, κριτικός. Μπάλα ξανά στον Σωτήρη. Φάουλ ο Νακόπουλος. Αντίπερα όχθη. Πλησιέζει φάουλο Μανώλης. Τσαπλές. Καραδί μας δεν έχω κάποιο λόγο να διαστούν. Η Αστρόμαυρη. Ο Τριγανάκος. Νακόπουλος. Κερδίζει το φάρο τον Βερνίκο. Τρίτο για τους Αμπαλίερς. Τεταυτό, δικό μου το λάθος. Τώρα μπήκε το φάρο στον φωτεινό πίνακα. Έχουνε. Μπορούν μάλλον να οδηγήσουν οι βαθμούς στις βολές. Οι φιλοξενούμενοι μπορούν και να παίξουν καθαρή άμυνα. Δεν θα γίνει αυτό. Στη γραμμή της να τον παίξει ο Νακόπουλος. Ο 15
5,3 στο ρολόι, 56-51. Νομίζω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Δεν πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει σημαντικά. Μέσα στα πρώτα ο Νακόπουλος. Έξω η δεύτερη. Rebound από τον Θάνο. Time out από την Παρτιζάν. Επιστροφή από το time out. Καλά, κλέβει ο Νακόπουλος, 8 δεν θα μένουν, νομίζω δεν θα γίνει άλλη επίθεση. Σκορ παιχνιδιού 57-51, 4ο ροζ φίλο για την ομάδα του Καραδήμα.